Μέσα και η βολή 17-16, 2 δευτερόλεπτα. Ο Μακαρίτης πίσω από το κέντρο. Καλό ήταν. Τέλος πρώτης περίοδου. Δεύτερο δεκάλεπτο στο μπασκετάκι αρένα. Πρώτη επίθεση για τους Sharks. Κούσιος μετά από τρίπλα δεν το βάζει. Λιμπάουντ του Τσίτουρα. Λουφόπουλος Μουρμούρης. Δεν τελειώνει καλά τη φάση. Ο Λουφόπουλος θα στοχίσει και αυτός με τη σειρά του. Λουφόπουλος Μουρμούρης, Γονιδάκης. Ο Φλίγκος και ο Τσίτουρας. Για τους Πιστάσιους, αστόχησε ο Μητρούση. Σελεμενάκης, ούτε αυτός. Σελεμενάκης, Μητρούση, Χούσος, Καδιώτης και Σόβολος. Πέντε καρχαρίες. Παραμένει το 17-16. Πειρασμένο το μάτς για την ώρα. Χούσος πήρε από τον Σελεμενάκη. Καδιώτης, προσποίηση, το drive από αριστερά. Μητρούση, δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Πιέζει ο Χούσος εξαιρετικά στην μπάλα. Αναγκάζει σε λάθος τους Πιστάσιους. Χούσος, ωραία πάσα. Έξι δευτερόλεπτα, ο Χούσος εκτελεί και αστοχή. Καλό block-out από τον Βάιο Φλίγκο. Φόπουλος αποδότησε τον Τσίτουρα και ξαναπήρε και αστόχησε από μέση απόσταση. Συνδυασμός στην άλλη πλευρά, Σόβολος Πατσεγκάζη, βρήκε τον Χούσο. Λεμενάκης, Καδιώτης, μαρκάριστος. Θα το χάσει το τρίποντο. Δύο λεπτά χωρίς καλάθι στη δεύτερη περίοδο. Μητρούση, είναι η ώρα του. Καδιώτης πέτα ψηλά. Παλεύει εκεί με τον Τσίτουρα για το rebound. Παλιά είναι για τους Πιστάσιους. Λεμπούς επιστρέφει αντί του Γονιδάκη. Πιστάσιους με μια επτάδα στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Με τη θέση με τους Sharks που έχουν 5 λύσεις στον πάγκο τους με δεκάδα κατεβαίνει σήμερα. Καλάθι ο Λεμπούσης 19-16. Πιστάσου είναι πιο έμπειρη ομάδα, χρόνια στη διοργάνωση.
χρόνια στην Master κατηγορία. Οι Sharks στην πρώτη τους εμφάνιση στο μπασκετάκι. Λάθος τώρα στον εθνιασμό των γηπεδούχων. Κοντογιάννης αντικαθιστά τον Λουφόπουλο που θα πάρει ανάσες. Γιώτης, Κούσος, Τρούση, υπομονή σε πολλιά Σάρξ. Ωραία, περνά ο Σελεμενάκης. Πανέμορφο καλάθι, 19-18. Λίγκος. Ο Γιάννης θέλει να λεπούσει. Πάσα δεν ήταν καλή. Με το κλέψιμο κέρδισαν και φάουλ οι Sharks. Κούσος. Ο Βόλος απέναντι στον Λεπούση. Το δεύτερο ακόμα. Ούσος, ωραία πάσα. Στόχησε ο Σόβολος μόνος του με το καλάθι. Ένα εξάλεπτο ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Λεπούσης, ανάμεσα από δύο, Νάτος, 21-18. Μιλήσει ο Βασίλης, ο Καδιώτης φτάνει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Και το μόνο που προλαβαίνουν να κάνουν οι πιστάζους είναι να τον στείλουν και στη γραμμή. 21-20. Και ευκαιρία για σοφάριση λοιπόν. Όμως έξυπνα Χούσος και αποφεύγει και εξαιρετικά τον Τσίτουρα, αλλάζει και κατεύθυνση. Το Χούσος αυτό το layout θα είχαμε φάσει μπορεί και για το top 3 του Betson top 10. Τρούσια στόχησε από την περιφέρεια, υποφελήσε το Καδιώτης και ο Χούσος αμαρκάριστος για 3, δεν το γράφει. Τσίτουρας μακρινή, Μουρμούρης 1-2. Όχι, το χάνει από αριστερά. Φρενήρης ο ρυθμός και αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι ευνοεί τους πιστάσιους. Μάλλον ευνοεί τους ξεπολιώτες που έχουν αρκετά χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας και περισσότερα κορμιά στο ρόστερ τους απόψε. Πάμε σε ένα time out. 4:51 πριν το τέλος του μηχρόνου, 21-22 το σκορ.
Λοιπόν, επιστροφή. Πάλα για τους Sharks. Κούσος Καδιώτης, Μακαρίτης. Σόβαρος και Λίτρας, πεντάδα. Κλέβει. Ο Μουρμούρης με τη βοήθεια του Κοντογιάννη. Οι υπόλοιποι τρεις είναι ο Γονιδάκης, ο Λουφόπουλος και ο Λεμπούσης. Έτσι Πιστάσιος. Χέρι-χέρι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Έτσι φαίνεται ότι θα πάει το μάτς. Μπούλος πιάνει δουλειά στο χαμηλό post. Και θα πάει στη γραμμή για να προσφέρει ξανά τη λύση. Αυτό είναι το δεύτερο φάουλ των Sharks. Ενώ επιστάσεις έχουν ήδη 4. Λεμπούση να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Παίξει που αγωνιζόταν με τη φανέλα των Athens του Lakers στο χειμερινό πρωτάθλημα. Χούσος είναι ο Λουκ, είναι για τον Σελεμενάκη. Ξανά Χούσος. Καδιώτης, Μακαρίτης. Κρατιέται στον αέρα στο χ. Λουφόπουλος. Ο Μονιδάκης δεν βιάστηκε. Λουφόπουλος. Χάνει. Δεν στα τρία από μέσα απόσταση ο Λουφόπουλος. Ματιασμένος είναι. Καδιώτης και 23-24 για τους Sharks. Λουφόπουλος στο ταμπλό. Αυτό θα γίνει όταν αγαπεί. 25-24. Κούσος αστοχή, Λεμπούσης μαζεύει. Λιγότερο από 3 λεπτά ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Μουρμούρης. Ωραία, δίνει στον Γονιδάκη. Με ταμπλό αυτή τη φορά δεν θα μπει. Καδιώτης κερδίζει φάουλ. Αντιαθλητικό το φάουλ. Δεν υπήρχε πρόθεση για μπάλα. Δυο φορές ο Καδιώτης και η μπάλα στην δική του ομάδα. Καδιώτης, Μακαρίτης. Τρίποντο έχουμε δει. Νομίζω από καμία από τις δύο ομάδες. Αν δεν κάνω λάθος. Λάθος ο Γονιδάκης, 27-26. Και μάλιστα το έχω σημειώσει κιόλας ότι πιστεύω είχαν 0 στα 7 τρίποντα στο τελευταίο του μάτς κοντρά στους υπότες όταν νίκησαν με 65-76. Και εκτέλεσαν λίγα και δεν έβαλαν κανένα. Κορμάνος, αστοχή. Κοντογιάννης. Πέσει με τον Γονιδάκη. Τίποτα. Υπάρχει κάποιο φάουλ εκεί. Thank you.
Καρίτης. Σόβολος. Θέλει να τρυπήσει τη ζώνη. Ο Καρίτης από την baseline και Κορμάνος θα του ξαναδώσει. Και θα γίνει το λάθος συνέχεια. Φάουλ του Λέσκου πάνω στον Μουρμούρη. Άλλο ένα φάουλ έχουν να δώσουν οι Sharks. Τσίτουρας. Φόπουλος με κριτικό πρώτο βήμα παίρνει νέο φάουλ από τον Λέσκο. Τρίτο για εκείνον, πρόβλημα αυτό. Το δευτερόλεπτο ακόμα για τους Πιστάσιους. Δόθηκε τώρα, πάτησε τη γραμμή ο Μουρμουρής, μάλλον. Κορμάνος. Σόβολος. Για τον Μακαρίτη. Μάνος κόβει ο Κατιώτης. Καλάθι. 27-28. Άλλη μια αναλλαγή στο προβάδισμα. Λουφόπουλος. Καλή άμυνα του Μακαρίτη. Περνά πάνω από το screen. Θα χρειαστούμε φάουλ όμως. Για τον Στέλιο Λουφόπουλο, ο οποίος παραμένει ασυνήθιστα στόχος για τα δεδομένα του. Μια στις δύο. Κατιώτης. Μακαρίτης. Καλύτερη επιλογή, γυρνά με ένα turn around και συνδέεται με το καλάθι, πανέμορφη εκτέλεση. 28-30 και τώρα 10 δευτερόλεπτα για τους Πιστάσιους. Κοντογιάννης μυρίζει μπάζερ. Λουφόπουλος έχει δει το ρολόι, 4-3-2, κερδίζει το φάουλ. Χαμηλά έχει δοθεί, αλλά υπάρχουν βολές λογομαδικών. Με 1,9 να απομένει στο ρολόι. Τριάντα όλα. Ο Καρίτης παραλίγο να διαλύσει το χρονόμετρο. Καλά πήγε αυτό. 30 όλα σκόρη μηχρόνου. Τα λέμε σε λιγάκι.
Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Μπασκετάκι Αρένα. Πρώτη επίθεση για τους Εμπόλιας Άρκς. Διότις δίνει στον Κορμάνο. Πάσα δεν περνά. Εκλέψε ο Φλίγκος, Μουρμούρης. Φόπουλος από τις βολές. Το χάνει. Τρέχει ο Χούσος. Καταφρένω, οργανωμένη επίθεση. Σελεμενάκης, καλή άμυνα του Φλίγκου. Θα πάρει και την μπάλα Βάιος. Φόπουλος, Μουρμούρης. Τρέλερ του Τσίτουρα, νέο λάθος. Καντιώτης από δεξιά. Καλάθι και φάουλ. Γιάννης Καντιώτης, 32. 30, μάλλον 30-32, μη συγχωρείτε. Κούσος, Καντιώτης, Ηλιάδης, Σόγολος και Σελεμενάκης. Οι πέντε καρχαρίες. Πιστάσιος με Κοντογιάννη, Λουφόπουλο, Μουρμούρη, Φλίγκο και Τσίτουρα. Ένα small ball σχήμα. Τσίτουρας, δυσδύ, πάει κοντά στο καλάθι, παίρνει ο ίδιος το rebound και κερδίζει το δικαίωμα για δύο βολές. Τα 2-33. Χούσος. Για 2. Ανενόχλητος εκεί. Ο Σελεμενάκης θα πάρει το rebound. Χούσος. Ηλιάδης για 3. Δεν παίρνει το shoot. Πάλι ο Σελεμενάκης παλεύει. Αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει. Μπάλα για τους Πιστάσιους. Τρίποντο ο Κοντογιάννης. 35-33, ένα καλάθι που χρειάζονταν οι Πιστάσιους. Ψυχολογικά. Σελεμενάκης, Σόγολος. Θέλει να επαναφέρει η μπάλα. Δεν είναι εκτός. Τσίτουρας με το αριστερό. Ωραίο καλάθι από τον Μπάμπη. 37-33 επιστάσεις. Λάθος του Σελεμενάκη. Κλέβει εύκολα από τον Γιάννης Λουφόπουλος. Πάνω του Χούσου μετά το άστοχο σουτ. Φλίγκο σταματά τη φάση με φάουλ.
Γιάδης συνεργάστηκε με τον Σελεμενάκη και πήγε κοντά στο καλάθι για να σκοράρει και να κάνει το σκορ 37-35. Φλίγκο σε ατομική προσπάθεια. Κρίμα για φάουλ και βολές. Τη σπλιτ και πάσα, Χούσος προσποιήθηκε, παραδίνει στον Ηλιάδη. Λίτρας θα στοχίσει. Τσίτουρας. Τσίτουρας απέναντι στον Καδιώτη. Ξέβγαλαν την άμυνα, ο Λέσκος στα στοχή. Λουφόπουλος, Φρενίρης ο ρυθμός. Μουρμούρης υψώνει και ο Τσίτουρας τελειώνει τη φάση ψηλά. 40-35, έχουν ξεκινήσει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο επιστάσιος. Καδιώτης. Σαν να έχασε κάπως την ισορροπία του εκεί. Μουρμούρης πάει στην επαφή γενικά τον Λέσκο, υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ στη συνέχεια του Ηλιάδη. Έχει μείνει πεσμένο στο παρκέ ο Μουρμούρης. Η πρώτη του Μουρμούρη. Έξω και η δεύτερη παραμένει το 42-35.
Φλίγκος. Πάλι χαμηλά. Τέταρτο όμως για τους Sharks, πρέπει να προσέξουν εδώ και πέρα. Κοντογιάννης βάζει το δεύτερο δικό του τρίποντο και το προβάδισμα γίνεται διψήφιο, οι επιστάσεις ξεφεύγουν για τα καλά. Τώρα οι Sharks καλούνται να αντιδράσουν. Κορμάνος. Λέσκος. Θα στοχίσει αλλά θα επιμείνει. Χούσος. Λίτρας ξανά Χούσος. Για δύο ο Γιώργος. Rebound του Τσίτουρα. Μούρης πολύ ωραία για τον Κοντογιάννη. Υποδειγματικός εφημιασμός. 47-35. Μάνος. Μακαρίτης για τρεις. Ένα ακόμη rebound από τον Τσίτουρα. Μακρινή του Λουφόπουλου για να κλέψει ο Λέσκος. Όχι. Κατοχή θα παραμείνει για τους Πιστάσιους. Φλίγκος. Δοκιμάζει για δύο. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Σελεμενάκης, υπέροχη προσπάθεια. 47-37. Ο Φόπουλος ρισκάρει αλλά βρίσκει εξαιρετικά τον Τσίτουρα και αυτός τον δικαιώνει. Νέο συν 12. Ένα τρίλεπτο ακόμα στην τρίτη περίοδο. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει για τους Sharks. Μενάκης, Μακαρίτης τώρα. Ανάμεσα από 2 και 3 θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή. Η εικόνα του αγώνα αυτή τη στιγμή δείχνει ότι οι Πιστάσιους θα κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Έχει δρόμο ακόμη το μάτσο όμως. Μία στις δύο και μπάλα στα χέρια του Στέλιου Λουφόπουλου. Τσίτουρας. Πήρα τον Λουφόπουλο. Κοντογιάννης. Να το, το Βερδιόμι συμπληρώνει. 3-3 έχει στο δεύτερο ημίχρονο. Μας πήγε και ταμείο. 52-38. Χούσος για την απάντηση, βεβαίως. Χούσος είναι η αδυναμία μου από το ρόστερ των Sharks. Τα έχουμε πει και σε προηγούμενες μεταδόσεις. Είναι από τους καλύτερους αμυντικούς πάνω στην μπάλα στη διοργάνωση. Λουφόπουλος θα συνδεθεί και αυτός από μακριά. Πιστάσιος το ξέβουν το περιφερειακό της ποσοστό και προηγούνται με 14 πλέον. Καρίτης για την απάντηση. Όχι. Φόπουλος. Κλέβει ο Χούσος. Και θα πάει από αριστερά και θα σκοράρει εντυπωσιακά. 55-43. Είναι ξεκάθαρο τώρα ότι οι Πιστάσιους δεν πρέπει να πάνε σε γρήγορο ρυθμό. Λόμπα είναι καλή.
Τσίτουρας. Έχει μισμάτς εκεί και παρότι είναι και δεύτερος παίκτης πάνω του βρίσκει τον τρόπο. Καρίτης, Λίτρας σαν σε βολές, δεν είναι καλό το σουτ. Τσίτουρας κάνει μεγάλο μάτς. Μουρμούρης, υπέροχη πάσα, κακό τελείωμα, ίσως να υπήρχε και φάουλ. Ορμάνος, Μακαρίτης, Eurostep, λάθος. Φόπουλος μακρινή, κόβει ο Λίτρας. Φάουλ του Φλίγκου. Στην άλλη πλευρά, καλό φάουλ είναι αυτό. Χούσος για τρεις. Κι άλλο rebound ο Τσίτουρας. Την έχει πάρει μια δεκαπενταριά ήδη. Κοιτάξτε, εδώ πίεση ο Χούσος. Μπρος πίσω του Λιφόπουλου. Μακαρίτης κινείται στην πλάτη της ζώνης, αλλά δεν ευστοχεί. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 57-43. Τέταρτο δεκάλεπτο για να μάθουμε ποια από τις δύο ομάδες θα βγει η νικήτρια στο Game 1 της σειράς. Πρώτο λόγο δεν έχουν ξεκάθαρα επιστάσεως μετά από μια εξαιρετική τρίτη περίοδο στην οποία έβαλαν 27 πόντους και δείχθηκαν μόλις 13. Κούσος ταχύτατο στο ανοιχτό γήπεδο, 3-1-2-1. Καλά θα έρθει από τον Σόβολο. Είχε χτυπήσει ο Λεπούσης. Αναγκαστική αλλαγή. Τι ακριβώς συνέβη. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Και δεν τον βλέπω να είναι και πολύ ok. Έχει ξαπλώσει στον πάγκο. Τον έχουν ξαπλώσει μάλλον στον πάγκο των πιστάσεως. Πάμε σε μια διακοπή.
συνεχίζεται το παιχνίδι. Καδιώτης. Κακό τρίποντο. Μητρούσιες, σωσέ. Κούσος, πάσα το πουθενά. Λουφόπουλος. Έρχεται να διπλώσει την άμυνα εξαιρετικά εκεί ο Καδιώτης. Θα γίνει το κλέψιμο. Σελεμενάκης, οπλισμένος για τρεις. Πάνω του Γονιδάκη. Τσίτουρας. Φόπουλος μετά από τρίπλα. Καλό block-out του Μητρούση. Καδιώτης. 8 λεπτά ακόμη στο μάτς. Διαφορά παραμένει στους 12. Δεν θα πέσει σε μονοψήφια τιμή ούτε τώρα. Οι στάσεις με την εμπειρία τους συνεχίζουν να ελέγχουν το μάτς. Νομίζω πως όλα ok με τον Λεμπούζη, σαν να του κόπηκε η ανάσα. Από ό,τι κατάλαβα. Τον βλέπουν καλύτερα τώρα. Γονιδάκης από την ωραία πάσα του Φλίγκου που γίνεται assist. Goal foul. 59-45. Έχουν και νέα επίθεση επιστάσεως. Κοντογιάννης. Στοχή. Φάουλ του Τσίτουρα. Κούσος, ωραία πάσα. Σελεμενάκης το βάζει. 59-47. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο να τα παρατήσουν οι Σεπόλια Σάρκς. Τώρα αν θα καταφέρουν και να επιστρέψουν, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Λίγος, Τσίτουρας και Κοντογιάννης. Πέρασε την πάσα. Ωραία, εκεί ο Λουφόπουλος. Ο Χούσος τον σταματά. Μια αυτοκρατορική ταπά. Καδιώτης, 6-40 για το τέλος. Μητρούση από τη γωνία. Άλλο ένα άστοχο τρίποντο. Λουφόπουλος. Μονιδάκης ανάμεσα από δύο αστοχή. Παίρνει ο ίδιος το rebound. Και επιμένει, τον σταματά ο Σόβολος. Καδιώτης στον εφημιασμό. Λίγο το φάουλ. Τρίτο για εκείνον. Δεύτερο για τους πιστάσιους. Τέταρτη περίοδο. Κούσος. Σε μαρκαρίστηκε, αστόχησε. Ο Τσίτουρας βάζει ένα ακόμη rebound στη συλλογή του. Φόπουλος. Τους πέρασε όλους. 61-47, λέω ένα και πιο κοντά στην πρώτη νίκη η Πιστάσιος. Στις 12 του μηνός θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς στο Athens Sports Hall. Πάμε σε ένα time out, 5,5 λεπτά πριν το τέλος, διαφορά στους 14.
Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα τελευταία 5,5 λεπτά του αγώνα. Η λογική λέει ότι πιστάσεις εύκολα ή δύσκολα θα το πάρουν το match. Βέβαια 5,5 λεπτά είναι πολύς πολύς χρόνος. Φλίγκος γυρνά προς το καλάθι, αστοχή, σόβολο στο rebound. Κούσος. Πήρα τον Λέσκο. Ωραία στο βάθος του Κούσου. Μακαρίτης κρατά. Και κερδίζει φάουλ. Καδιώτης. Μέσα. Ανάσα. 61-50. Για να δούμε. Κοντογιάννης. Λίγος. Τσίτουρας. Πάρα πολύ ωραία η συνεργασία. Δεν ξέρω ποιος μάρκαρε εκεί, αλλά μάλλον δεν κοιτούσε την μπάλα. Και αυτό είναι που κοστίζει σε αυτή τη φάση. 63-50, Καδιώτης με σταυρωτή, πέρασε και έβαλε και αυτό το καλάθι. Φλίγκος. Στην αντίθετη πλευρά του screen. Βριστήριμα στη weak side. Τσιτούρας για 3, το χάνει, ο Φλίγκος θα ανανεώσει. Και νέα επίδεση από τον Γονιδάκη. Φλίγκος. Δύο παίκτες πάνω του. Γονιδάκης μέσα. 65-52. Καρίτης, Σόβολος. Κούσος, ένα Μακαρίτης. Έχει δημιουργήσει πρόβλημα στους Sharks αυτή η άμυνα ζώνης. Δεν είναι ομάδα που φημίζεται για το τρίποντό της. Έχει πολύ γρήγορα πόδια στην περιφέρεια και από τη στιγμή που οι πιστάζους έχουν οχυρωθεί στη ρακέτα είναι δύσκολο να βρεθούν διάδρομοι. Στόχησε ο Καδιώτης, πήρε ο Κορμάνος, δοκίμασε για 2 και στόχησε με τη σειρά του. Λιγότερο από 3 λεπτά στο παιχνίδι. Παίξουμε το χρόνο τώρα η Πιστάσιος. Μαρίνος Γονιδάκης γυρνά πρόσωπο στο καλάθι. Για στοχή. Κατοχή πάντως θα παραμείνει για τα Φιστίκια. Φλίγκος. Πάει στην επαφή. Παραλίγο. Κονιδάκη σκοράρει. Εδώ το δικό του επιθετικό rebound. Τελικό σκορ ψάχνουμε πλέον, δεν γυρνάει το μάτς. Κορμάνος το βάζει. 67-55. Λουφόπουλος. Για 2 Στέλιος, ψηλά το rebound του Φλίγκου. Και βολές τώρα. Όχι, δεν υπάρχουν βολές. Διορθώνω. Κοντογιάννης. Μιθάκης από τη γωνία. Τάχτε εκεί ο Τσίτουρας. Και βγάλει και ωραία πάσα.
Τσιτούρας έχει μαγνήτη, δεν εξηγείται αλλιώς. Καδιώτης, κρυπτικό πρώτο βήμα. Κορμάνος, Μακαρίτης. Και ξανά Κορμάνος, το προηγούμενο το βάλε. Τώρα το χάνει. Μακαρίτης και 69-57. Τελευταίο λεπτό. Στο μπασκετ αρένα. Ωραίο καλάθι από τον Λουφόπουλο. Γκολ φάουλ ο Μακαρίτης στην άλλη πλευρά. 71-59 και μια βολή. Γονιδάκης, Τσίτουρας, καλή άμυνα του Κορμάνου, Λουφόπουλος για τρεις, βεβαίως. 74-60 τον Στέλιο. Αυτό ήτανε, φινάλε στο μάτς. Σάρξ δεν θα εκδηλώσουν επίθεση. Επιστάσιος σε πόλια Σάρξ, επομένως 74-60. Επιστάσιος κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση και οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις 12 του μηνός στο Athens Sports Hall. Καλό βράδυ σε όλους.